με το τελετουργικό κοπίστου κόκκινου ελιάς από το αρχαίο δέντρο των Βουβών για την στέψη των νικητών, ανοίγει αύριο η αυλαία των παράλληλων δράσεων του 6ου Μαραθωνίου Κρήτης. Η μεγάλη διοργάνωση, αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Χανιά. Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που διενεργείται ο Μαραθώνιος Κρήτης μετά την πανδημία του κορονοϊού. Ευελπιστούμε φέτος να είναι ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Είμαστε περήφανοι σαν Περιφέρεια Κρήτης που μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες συνεργασίες και τέτοιες δυναμικές που έχουν αποδειχθεί ότι στο βάθος του χρόνου μόνο καλά κάνουν. Ο Ειρηναίος της Ειρήνης, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί, που έτρεχε στα εύκολα μα και στα δύσκολα, είναι ο συνδετικός κρίκος όλων εμάς εδώ σήμερα. Στόχος των διοργανωτών είναι ο 6ος Μαραθώνιος Κρήτης να αποτελέσει και πάλι μια πολυδιάστατη διοργάνωση. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από αυτό. Είμαστε και εμείς ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που συμμετέχουμε. Παράλληλα, διοργανώνουμε και άλλες δράσεις πέραν του αγώνα δρόμου. Το αθλητικό event που ενώνει όλη την Κρήτη, ενώνει όλα τα Χανιά. Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε και φέτος σε αυτή τη διοργάνωση σαν Δήμος Αποκορώνου. Ενός αθλητικού γεγονότος που έχει καταφέρει με το σπαθί του, θα έλεγα, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους κορυφαίους μαραθώνιους της Κρήτης, της χώρας μας. Το Σάββατο, παραμονή του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο νεροχώρι στο σπίτι του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν λαμπαδιδρομίες από τους Δήμους Αποκορώνου, Κισάμου και Πλατανιά που θα καταλήξουν στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάριο που θα φιλοξενηθεί η τελετή έναρξης. Δεν θα μπορούσε και ο Δήμος Φαγκαίων να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση και συγκεκριμένα θα οργανώσουμε και εμείς στα Σφακιά ένα μίνι μαραθώνιο. Η τροχαία Χανίων βρίσκεται παρούσα. Έτσι λοιπόν και φέτος, για μία ακόμη φορά και σε αυτό το μαραθώνιο, η υπηρεσία μου θα είναι αργός δίπλα σε όλους τους συμμετέχοντες, διοργανωτές και αθλητές. Μαζί με τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Στούπη θα είμαστε οι παρουσιαστές του αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε όλη την ένταση του αγώνα. Ο μαραθώνιος δρόμος θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί της Κυριακής από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, ενώ θα πραγματοποιηθούν 3 ακόμη διαδρομές των 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων.